Μπαίνουμε σε μια φάση του πρωταθλήματος που ξεκινάει και νομίζω ότι θα είναι το βασικό κομμάτι της κουβέντας μας. Μιλάμε με τον ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Η κλασική ερώτηση που νομίζω θα σου γίνει στο φινάλε της εκπομπής είναι: αποστολή στην ΑΕΚ μπορείς να βγάλεις τώρα που είναι όλοι καλά? Κάτσε, δεν είναι όλοι καλά, γιατί ο Πινέδα είναι κουρασμένος. Ναι, θα τον αφήσει εκτός αποστολής δηλαδή. αυτό μας λες. Ψάχνουμε να βρούμε. Ναι. Όχι, αρχίζουν τα ζητήματα τώρα. Είναι όλοι καλά. Λοιπόν, είναι κουρασμένος ο Πινέδα, ναι. Είναι ξενυχτισμένος ο Πινέδα. Άρα λες ότι το θέμα δεν είναι η εντεκάδα, είναι η αποστολή. Το πρόβλημα της ΑΕΚ αυτό είναι. Φαντάσου. Ναι. Το πρόβλημα της ΑΕΚ αυτό είναι. Είναι η αποστολή. Έτσι. Και γενικά τι μάτς περιμένεις σε αυτό το ΑΕΚ ΠΑΟΚ? Δεν ξέρω γιατί υπάρχει και διακοπή. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι ενώ τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε καλή εμφάνιση στην Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Πέρσι το άλλαξε αυτό. Όχι το πρώτο μάτς. Και στο πρώτο μάτς εύκολα έχασε. Ο γκολ ο Πας Γιάννα στο 91. 2-1. Μας έπαιξε καλύτερα στα play-off. Και μέσα και έξω. Άλλαξε στα play-off. Το πρώτο μάτς του Οκτώβρη. Καλώς. Επέμενε ο Λουτσέσκου. Ναι. Μετά όμως πήγαινε για το πρωτάθλημα. Οπότε άλλαξε και του βγήκε. Το 2-0-2-2. Ήταν και καλή η ΑΕΚ. Δεν έπαιξε όμως με την ίδια αφέλεια που έπαιζε στα προηγούμενα μάτς. Οπότε δεν ξέρω πώς θα παραταχθεί. Νομίζω ότι δεν θα κάνει build-up από πίσω και πάσα στην περιοχή ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς θα είναι, γιατί δεν υπάρχει μια συνέχεια να δω τις ομάδες. Ναι. Αυτή η διακοπή, το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες, έχει μεγάλη σημασία. Και κάποιος επηρεάζει περισσότερο. Κάποιος επηρεάζει περισσότερο η διακοπή. Είναι θέμα που δεν μπορεί να το κρίνεις από πριν. Αυτό το βλέπεις. Απλά και μετά το σημειώνεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί κάποιοι, ας πούμε, που έχουν πολύ μακρινά ταξίδια να κουβαλάνε μεγαλύτερο φορτίο. Μπορεί κάποιοι άλλοι που πέτυχαν μεγάλες επιτυχίες με τις ομάδες τους, τις εθνικές εννοώ, να είναι λίγο προσανατολισμένοι. Μπορεί να μην είναι σε καλή κατάσταση, να είναι εκτός ρυθμού. Πολλά μπορεί. Είναι κάτι πάντα μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για το τι ακριβώς θα δούμε στο γήπεδο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι ο ΠΑΟΚ, καταλαβαίνοντας, μάλλον ακούγοντας αυτά που συζητιούνται για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, είναι ότι λίγο πολύ, ακόμα και αν χάσει, έχει στο μυαλό το εξής ανακουφιστικό, ότι okay, κάθε χρόνο το παθαίνω, αλλά μετά συνέρχομαι. Δηλαδή κάθε χρόνο πηγαίνω στην ΑΕΚ το πρώτο μάτς, χάνω, αλλά μετά συνέρχομαι και είμαι μια χαρά. Και δεν το βλέπω να τους βαραίνει πολύ η ευθύνη του παιχνιδιού αυτού. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ, ξέρεις, ή κερδίζουμε ή χανόμαστε. Όπως ήταν, ας πούμε, πέρσι στα play-off. Όχι βέβαια. Ποιος το είπε αυτό? Ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι κερδίζω ή χανόμαστε. Για κανέναν. Κοίταξε, το προηγούμενο ντέρμπι που είδαμε, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είχε άλλη βαρύτητα από το ΑΕΚ ΠΑΟΚ βαθμολογικά. Εδώ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εδώ δηλαδή, όποιος και να νικήσει, όποιος και να χάσει, δεν υπάρχει το ίδιο διακύβευμα. Στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ήταν διαφορετικό. Ένας κύριος λέει: το ξέρουμε ότι ο Ντέμις είναι ο παδός του Σάντος, αλλά για εμάς τους υπόλοιπους το να παίζει ποδόσφαιρο δεν είναι αφέλεια, είναι το φυσιολογικό. Μάλλον πρώτη φορά με ακούει. Ναι. Ότι τον αγαπάς, Σάντος τον αγαπάς. Ναι, εννοείται. Αλλά άλλο τον άλλο το άλλο. Α, συγγνώμη, κάτι λάθος έχετε καταλάβει. Και το αφέλεια δεν είναι το. Πετάμε την μπάλα μπροστά και να μην πέσουμε μπάλα. Ναι. Είναι το ότι καμιά φορά εκεί που κινδυνεύουμε γιατί πρεσάρουν τόσο καλά οι άλλοι, πρέπει να βγάλουμε την μπάλα από την περιοχή μας. Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο που μου αρέσει είναι άλλο. Είναι του Φεραίρ, παράδειγμα. Mm-hmm. Μπορεί να με ακούει πρώτη φορά ο κύριος. Ναι, όχι, εντάξει, μπορεί να τα έχει μπερδέψει κιόλας. Γιατί ξέρεις, όταν δηλώνεις τη συμπάθειά σου για κάποιον άνθρωπο. Και επίσης είναι και πολύ καλός προπονητής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Ναι, μπορεί να ταυτίζονται. Ότι κοίταξε να δεις η φιλοσοφία ποδοσφαιρική μου κάνει. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, ναι, άλλο. Δεν έχει καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Έτσι. Δηλαδή, να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Από τους δύο, πιστεύεις ότι κάποιος από τους δύο, από ΑΚ και ΠΑΟΚ, θα είχε. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, θα επηρεαστεί περισσότερο από τη διακοπή από τον άλλον λόγω φόρμας που κουβαλούσε, λόγω χαρακτηριστικών ομάδας, λόγω οτιδήποτε? Είναι και για τους δύο, για σένα, λευκό χαρτί η εικόνα τους στο παιχνίδι αυτό? Η ΑΕΚ έχει περισσότερο βάρος για την νίκη. Αν κάποιος θέλει παραπάνω το παιχνίδι, mm-hmm. το χρειάζεται μάλλον, είναι η ΑΕΚ. Mm-hmm.
παρόλα αυτά τα δηλώσεις και τα λοιπά του Λουτσέσκου, είναι πιο ήρεμα τα πράγματα όσον αφορά το Λουτσέσκου εκεί. Ναι, αλήθεια. Εδώ έχουμε περισσότερα παράπονα, χάσαμε την Ευρώπη, χάσαμε 2-3 μάτς που δεν έπρεπε. Παίζουμε έδρα μας. Ναι, αλλά πάω φίλε, δεν έχει πάρει μεγάλο μάτς. Δηλαδή υπάρχει αυτή η κατηγορία που αιωρείται. Ότι παίζουμε με τον Παναθηναϊκό που κάνει πισωπεταλιές 0-0. Παίζουμε με τον Άρη, χάνουμε. Παίζουμε με την Μάλμε, δεν κερδίζουμε. Παίζουμε με την Στεάουα, χάνουμε. Έπαιξε καλά. Δεν ξέρω αν φτάνει αυτό. Φτάνει. Στατιστικά φτάνει. Παίξε έτσι 10 συνεχόμενα μάτς. Ναι. Πώς θα χάσεις αυτό με τις το άλλο το ένα. Ναι. Ναι, δεν τα κερδίσαμε όμως. Κανένα από τα 4. Ναι, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για τις νίκες ή για την εμφάνιση της ομάδας. Αυτό εγώ λέω ότι στατιστικά αν για την κρίνια που είπες πριν, για τον κόσμο που είπες για την κρίνια. Γιατί και η ΑΕΚ καλά έπαιξε. Περισσότερη κριτική δέχεται ο προπονητής της ΑΕΚ. Ναι. Περισσότερο ασταθείς από τον Λουτσέσκου. Είναι πρώτος. Κοίταξε, έχει πάρει και το πρωτάθλημα. Και έχει πάρει και ενώ στο μυαλό πολλών ο Αλμέιδα το χάσε το πρωτάθλημα. Πέρσι. Ναι, είναι λίγο άδικο να λες το χάσα, γιατί υπάρχει ένας άλλος που το κέρδισε. Προφανώς. Οπότε, αν θέλουμε να είμαστε και ευγενικοί και σωστοί, πρέπει να λέμε το κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Δεν μεταφέρουμε τις δικές μας απόψεις. Μεταφέρουμε αυτό το κατηγορητήριο που αιωρείται πάνω το κεφάλι για τον άλλον. Δεν είναι δικές μας απόψεις. Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει χάνω, κερδίζω, ότι προφανώς. Αλλά λέω ότι. Η ΑΕΚ δεν έχει βρει ακόμα έναν ρυθμό και ένα σερή νικών, ξέρεις, και να πάει. Ναι. Και τώρα έχει και δύσκολα μάτς. Αρχίζουν και ντέρμπι. Άρα είναι. Έχει μεγαλύτερη ανάγκη το παιχνίδι. Αν κάποιος από τους δύο έπρεπε να πούμε ότι αν το χάσει θα έχει περισσότερη γκρίνια, η ΑΕΚ θα είναι αυτή. Θα βάζεις Γκαρσία ή Πιέρο στην επίθεση? Εγώ τι θα βάζα? Ναι. Γκαρσία. Γκαρσία θα βάζεις, παρά το γεγονός ότι ο Πιέρο φαίνεται ότι... Μια χαρά είναι ο Πιέρο, αλλά είναι πιο... Έχει μεγαλύτερη ποικιλία το ποδόσφαιρο του Λιβάη. Και είναι πιο ταιριαστή η ΑΕΚ στο να παίζει για τον Λιβάη. Το ξέρει καλύτερα. Περισσότερο και καλύτερα. Ναι. Να σε ρωτήσω για τον ΠΑΟΚ. Θα βάζεις Τσάλοφ, θα βάζεις τη Σουντάλη ή Τόμας? Δεν σου λέω για το Σαμάτα, γιατί εντάξει, είναι τέταρτο στην αρχή. Πιστεύω ο Λουτσέσκου θα βάλει Τόμας. Γιατί δεν του αρέσουν και πολύ οι αλλαγές. Δύσκολα βάζει νέους παίκτες μέσα. Δηλαδή. Θέλει να μάθουν το παιχνίδι του. Βάζει σιγά σιγά νέους παίκτες μέσα. Ξέρει ότι με τον Τόμας υπάρχει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι. Θα ανοίξει χώρους, θα πρεσάρει καλά. Θα ανοίξει χώρους. Αν ανοίξει χώρους ο Τόμας από πίσω, έχει παίκτες πολύ καλούς να το εκμεταλλευτούν. Οι άλλοι μπορεί να αποδειχθούν καλύτεροι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βγει. Ναι, το καλύτερο ακόμη. Το χειρότερο είναι εξής. Περισσότερα γκολ εννοώ. Είναι θεωρητικό, ναι. Είναι θεωρητικό. Γιατί τη δουλειά μου στο κήπεδο. Και είναι μια συζήτηση αυτή που γίνεται. Αλλά δηλαδή, δεν ζητάει έχω το συνδεδεμένο. Και εγώ πρέπει να δω το πώς ταιριάζει ο Ντί Σουντάλη. Που φαίνεται. Πιο τσιμητός. Μεγαλύτερη κλάση. Ναι. Έτσι φαίνεται. Ναι. Και όχι, έχει και ένα τσουβάλι γκολ στο βιογραφικό τέτσι. Γιατί το βιογραφικό λε. Ναι, απλά και που τον βλέπει να κινείται, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι και μια συζήτηση αυτή. Τι ζητάει από τον επιθετικό ΠΑΟΚ και μήπως αυτό που ζητάει ο Λουτσέσκου από τον επιθετικό είναι τέλος πάντων αυτό που κρατάει τον επιθετικό μακριά από τον γκολ. Είναι πράγματα τα οποία είναι πλέον προς συζήτηση αυτά. Γιατί το συζητάγαμε για τον Σαμάτα και τον Τόμας που είναι παίκτες που δεν είχαν μεγάλο αριθμό γκολ. Αλλά δεν ξέρουν τελικά αν αυτή η δουλειά τους ξεκάθαρα στον ΠΑΟΚ. Ή δουλεύουν περισσότερο για να κάνουν αυτό που λες εσύ. Για να βοηθάνε τους. Τους μεσοεπιθετικούς παίκτες της ομάδας, τους παίκτες που είναι πίσω από τον επιθετικό, να βρίσκουν τρόπο να σκοράρουν πιο εύκολα. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, είναι την Κυριακή το βράδυ, στις 8.30 ώρα. Είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια, προφανώς. Δεν έχει και κανένα τόσο με τόσο αλλά μεγάλο το ενδιαφέρον. Ναι, το από όλες τις μεριές. Και ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, να δεις πώς θα στηθούν τακτικά, πώς θα αντιμετωπίσουν στον άλλο. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ. Τότε μπορεί να έχει παραπάνω για μένα, ας πούμε, που υποστηρίζει την ΑΕΚ. Αυτό θέλω να πω. Σοβαρά μιλάς, την ΑΕΚ υποστηρίζεις. Δεν το είχα καταλάβει. Μάλιστα. Γιατί οι άλλοι σε λένε άμπαλο και γάμπρο. Και είχα παρασυρθεί, να σου πω την αλήθεια. Με είχα φάει φήμη.